Το πουσουκού που έφυγε έγινε της κατασκηνώσεως το ανάγνωσμα. Απροπό. Χωλάνε οι νέοι και τα παιδιά. Σόπα. 17 μήνες μετά το καταλάβαμε. Αλήθεια. Πώς κολλάνε να μας πείτε. Και τι κολλάνε. Διότι αν κατάλαβα καλά, με έναν τρόπο μπερδεύεται η δουλειά να πούμε ότι είναι η μετάλλαξη Δέλτα. Πού το ξέρουμε. Έχουμε γονιδιωματική επιτήρηση κατασκηνώσεις και δεν το γνωρίζω. Θα σας πω τι έχουμε. Μέχρι και τις 12 του μήνα είχαμε σύσταση, προσέξτε, για να πάνε τα παιδιά στην κατασκηνώση με βάση τα υγειονομικά πρωτοκολλά, σύσταση για rapid αντιγονικό, λέει, ή για self-test. Το πρωτόκολλο άλλαξε από σήμερα μέχρι τις 15. Άλλαξε μετά τα κρούσματα στις κατασκηνώσεις. Και λες για να δούμε πώς άλλαξε, ρε παιδί μου, διότι η πολιτεία κατάλαβε ότι υπήρχε μια τρούπα στο πρωτόκολλο. Διαβάζω λοιπόν από το πρωτόκολλο που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Παιδιά, έχει γίνει πανικός το Σαββατοκύριακο, Νικολάκη, δεν έχει γίνει πανικός κάθε κατα... Ναι, παιδιά. Συστήνεται όλα τα παιδιά κατά την προσέλευσή τους να διαθέτουν και να επιδεικνύουν στους υπεύθυνους αρνητικό αποτέλεσμα ελέγχου με ταχεία μέθοδο ανίχνευσης αντιγόνου rapid που πραγματοποιήθηκε εντός 24 ωρών έως 48 από την προσέλευση. Τι άλλαξε δηλαδή? Κόψαν το self, κρατήσαν το rapid. Τελεία. Και πώς το κόψαν? Και ως σύσταση, όχι ως υποχρέωση. Ωραία πρωτόκολλα. Κατά τα άλλα, βρείτε τα γονείς και υπεύθυνοι των κατασκηνώσεων. Φαγωθείτε. Γιατί το σουκούε η κουβέντα έπρεπε να πάει στις κατασκηνώσεις και όχι στην κάφα της ΥΟΥ. Και επειδή μπερδεύεται το πράγμα, να μας το εξηγήσει κάποιος παρακαλώ πολύ. Είναι αυτά τα κρούσματα της μεταλλάξεως Δέλτα ή είναι έτσι γενικώς κρούσματα και θα δούμε μετά? Δεν μας το έχει πει κανείς. Αλλά ο Sky, για να είμαι δίκαιος, είχε στο βραδινό δελτίο ειδήσεων το τσίμπησε ο Κώστας ο Φαρσαλινός μία ενδιαφέρουσα συζήτηση, αλλά αυτή πέρασε στον ντούκου. Η συζήτηση γινόταν με έναν καθηγητή των Ηνωμένων Πολιτειών από το Πανεπιστήμιο Columbia, τον κύριο Jeffrey Seaman, επικεφαλής της επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Columbia, και τον καθηγητή μικροβιολογίας, τον κύριο Τσάκρη, Αθανάσιο Τσάκρη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Θα ξυνόντουσαν μάλλον κάποιοι. Τι είπαν εκεί? Είπαν ότι για άλλα 2 χρόνια θα πάμε με την ενδημία, ναι έτσι το είπαν τώρα, του ιού. Δεν μπορεί να υπάρξει, για ακούστε, δεν μπορεί να υπάρξει ανοσία αγέλης. Δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει από εδώ. Στο Sky τα λέγανε. Ναι. Δεν πρέπει. Ο Φαρσαλινός το τσίμπησε. Δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει από εδώ και πέρα ο αριθμός των κρουσμάτων, αλλά να επικεντρωθούμε, λέει, στον αριθμό των νοσηλιών, των διασωληνώσεων και των θανάτων. Με συγχωρείτε, αυτή δεν είναι εκτίμηση ψεκασμένων. Ακούστηκε στο Sky από 2 κορυφαίους στο είδους τους. Και μετά από αυτά, καλό είναι να σταματήσουν τα διαγράμματα για την εξαφάνιση των κρουσμάτων και άλλα τεινά, υποχρεωτικότητες σε νέους και παιδιά, και να δούμε τα άλλα, τα πιο φοβερά, και αφήστε το διαγωνισμό στα κοινωνικά δίκτυα σχετικά με τα εμβόλια. Προσέξτε, το Ευρωπαϊκό CDC πριν από λίγες μέρες συστήνει τον άμεσο και όσο το δυνατόν οριζόντιο εμβολιασμό ποιον? Των ατόμων που έχουν τον υψηλότερο κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά από COVID και να μειωθεί το διάστημα αναμονής από την πρώτη μέχρι τη δεύτερη δόση, να έρθει πιο κοντά. Είμαστε εδώ που δεν ασχολούμαστε καθόλου με τους ηλικιωμένους, πλήρως ανεμβολίαστοι σε απαράδεκτα υψηλό ποσοστό, την ίδια ώρα που τζουλάμε, τσιμπάμε, ζορίζουμε υγιείς και νέους που έχουν απεριελάχιστο κίνδυνο μαζί με τα παιδιά. Την ίδια ακριβώς ώρα που οι Γερμανοί αποφασίζουν και για τους άνω των 60 ετών, προσέξτε, Γερμανία, ανακοίνωση, να προχωρήσει σε αλλαγή από το AstraZeneca της πρώτης δόσης σε mRNA για τη δεύτερη και μάλιστα σε συντομότερο χρονικό διάστημα μεταξύ των δόσεων για τους ηλικιωμένους. Εδώ είμαστε και όλα θα κριθούν αργά ή γρήγορα, να το θυμάστε.
Κώστας, έχουμε άλλες τέσσερις μεταλλάξεις να δούμε σύμφωνα με τη σελίδα του ΠΟΗ. Την ΕΤΑ, τη ΙΟΤΑ κλπ. Τι θα κάνουμε όλες έρθουν οι υπόλοιπες? Θα βγουν τα ΜΑΤ? Ελάτε ρε παιδιά, ελάτε. Εγώ ξέρω ότι το που σου κου έφυγε με το τι γίνεται στις κατασκηνώσεις και θα περίμενες τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τα ανανεωμένα, να βγάλουν συγκεκριμένες οδηγίες. Βγάλαν νέα σύσταση, κόψαν η Rapid Self, κόψαν το Self, κρατήσαν το Rapid. Τελεία. Ο σύσταση. Αλλά μήπως θυμάστε τι είχε συμβεί στις ανακοινώσεις Πέμπτης, γιατί το μπάχαλο ξεκίνησε από την Πέμπτη. Θυμάστε? Μάθαμε σήμερα ότι στην Επιτροπή συζητήσατε για την επιστροφή από τα νησιά να γίνεται rapid test προκειμένου να μετακινηθεί όποιος θέλει να επιστρέψει. Δεν το ακούσαμε στις ανακοινώσεις. Είναι κάτι που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες? Ισχύει? Κοιτάξτε, έγινε μία συζήτηση για αυτό το θέμα, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να υπάρξει μια διαβούλευση για να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες που έχουν τα νησιά αυτά για το testing. Εντάξει, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι ό,τι ανακοινώσουμε θα μπορεί ταυτόχρονα να μπορεί να υλοποιηθεί. Δηλαδή τι μας είπε, ακούσατε καλά τι μας είπε ο Nick Hart Greek? Εξετάζουν σήμερα μετά από 17 μήνες πανδημίας και εν μέσω πανδημίας Δέλτα, Γάμα, Λάμδα, συζητάει η Επιτροπή, η Πολιτική Προστασία και οι υπόλοιποι για να δουν αν μπορούν να κάνουν έστω και rapid test τα νησιά. Δηλαδή, πόση ειδίκευση πρέπει να έχει κάποιος για να διενεργήσει ένα τέτοιο τεστ που είναι πιο εύκολο από μία ένεση όσο και για να πάρει την πίεση? Δηλαδή δεν υπάρχουν ούτε δομές ούτε προσωπικό? Δηλαδή και να υπάρχουν δεν το ξέρετε? Και πώς διασφαλίστηκε και εξασφαλίστηκε η προστασία της υγείας πρώτα απ' όλα των ίδιων των κατοίκων, όλων των εποχιακών εργαζομένων που έχουν πάει ήδη στα νησιά περιμένοντας να δουλέψουν, καθώς επίσης και των Ελλήνων και ξένων επισκεπτών, ο ερχομός των οποίων από όλους μας αναμένεται με μεγάλη ανυπομονησία? Έτσι προετοιμάστηκαν τα νησιά όπως οι κατασκηνώσεις με αυτά τα πρωτοκόλλα για να υποδεχτούν τα τουριστικά κύματα που υποσχόντουσαν? Γι' αυτό βγήκαμε αρων-άρων από το lockdown για να ανοίξουμε και να περιμένουμε? Πώς λοιπόν θα λύνονταν το ζήτημα της ασφάλειας? Μάνα με τα εμβόλια και πού? Που τελικά ούτε αυτά δεν πρόλαβαν να γίνουν. Εδώ φαίνεται καθαρά η αντίληψη για την προστασία της υγείας του πληθυσμού. Αποδεικνύεται δηλαδή αυτό που λέμε εδώ και καιρό, ότι κανείς δεν είχε αντιληφθεί τη σημασία που έχουν αντιληφθεί οι κουτόφραγγοι και άλλοι του τέστινγκ, της απομόνωσης, της εντατικής ιχνηλάτησης και απομόνωσης των επαφών τους, την επιδημιολογική επιτήρηση, τη γονιδιωματική επιτήρηση και γενικά όλων των μέτρων υγείας. Αυτά είναι μέτρα δημόσιας υγείας. Παρά μόνο επενδύουν αποκλειστικά και μονομερώς στο εμβόλιο και με λάθος τρόπο και στο περιβόητο τρίπτυχο που επαναλαμβάνεται σ' άλλη βανιστήρι, και για να δώσουν και μια θρησκευτική ατμόσφαιρα καλούν τον κόσμο να το εφαρμόζει ευλαβικά, άλλοτε πάλι κουνώντας το δάχτυλο και στοχοποιώντας ηλικιακές και επαγγελματικές κατηγορίες, νομίζοντας ότι αυτό αρκεί για να σώσει μια κατάσταση μετά την αρνητική εμπειρία που ζήσαμε των 13.000 νεκρών. Ποια είναι η αντίληψη που επικρατεί λοιπόν στην Επιστημονική Επιτροπή και στα κλιμάκια των διαχειριστών της πανδημίας? Δηλαδή, από τη μια η επιστημονική ανεπάρκεια και η μημάθεια, και από την άλλη η έλλειψη οργάνωσης, τεχνογνωσίας και η ανικανότητα από όλα αυτά μαζί συνιστούν το έλλειμμα ενεργειών που έχουμε κατά κόρον επαναλαμβανόμενα επισημάνει, όλα αυτά μετά από 17, μπήκαμε στους 17 μήνες πανδημίας. Υπάρχει και κάτι άλλο. Αυτή η λανθασμένη επιλογή του τεστ αυτοδιάγνωσης που το κατάστησαν κυρίαρχο εργαλείο και έτσι υποκατάστησαν την ανίχνευση, την ιχνηλάτηση και την επιδημιολογική επιτήρηση, καταργώντας ταυτόχρονα τη γονιδιωματική επιτήρηση. Ακόμη και αν δεν το παραδέχονται, σήμερα αυτοδιαψεύδονται. Θυμηθείτε τι λέγαν και συγκεκριμένα διαστόματος του Υφυπουργού του κ. Σκέρτσο, όταν έλεγαν ότι η επιτυχία αυτή της εκδοχής ελληνικού τύπου Green Pass θα πάει ευρωπαϊκά. Αλλά στα ξένα ΜΜΕ είχαν άλλη άποψη, δεν ήταν και τόσο κουτόφρογγοι. Το ξεχάσατε. Όταν πήγε ο Θεοχάρης
στη συνέντευξη στο BBC, τι είπε ο Εγγλέζος, χάσαν αυτοί τώρα, τι είπε ο Εγγλέζος. We all read the newspapers, Minister. You will know that we know that, for example, in one Greek island, Kalymnos, they've had to go into a local lockdown in the last week because of a dangerous surge in new COVID cases. People read that and they think, maybe Greece isn't a great idea. Κοινώς, όλοι ξέρετε ότι διαβάζουμε εφημερίδες και ξέρουμε και μαζί με την πόρτα που φάγαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάναμε μόνοι μας το λάθος. Παιδιά, τι έγινε στην Ήο? Όλοι μαζί οι επιστημοναράδες το έχουν φάει, το έχουν καταπιεί. Τι έγινε ακριβώς? Αλλά ούτε αυτό δεν φαίνεται να έχει γίνει μάθημα και εξακολουθούν να ετοιμάζουν με τις λανθασμένες επιλογές και οδηγίες την επόμενη έκρηξη. Για τις χερσαίες μετακινήσεις δεν υπάρχει κάποιο υποχρεωτικό μέτρο. Υπάρχει όμως ισχυρότατη σύσταση να γίνονται σελκτές. Δηλαδή, τι θέλετε να μας πείτε, ή τι έχετε ήδη καταλάβει, ότι ο ιός έχει άλλη συμπεριφορά στα νησάκια μας από ό,τι στην ενδοχώρα και γι' αυτό συνεχίζεται με σύσταση τεστ αυτοδιάγνωσης μετακινήσεις χερσαία? Μετά μην απορείτε και μην ψάχνετε για αποδιοπομπαίους τράγους, δεν θα είναι αυτοί που θα ξαναφουσκώσουν το νέο κύμα και θα προκαλέσουν νέα έκρηξη της διασποράς. Αλλά σε αυτή την ενημέρωση της Πέμπτης οι επιστήμονες όπως πάντα ήταν περιβόλοι, μπαξές στην ενημέρωση. Η μεγάλη αύξηση του αριθμού των νέων κρουσμάτων που ξεκίνησε σταδιακά προδεκαημέρου περίπου στα τέλη του Ιουνίου και κορυφώθηκε τις τελευταίες μέρες άλλαξε και πάλι την επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας. Την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε για ανακοπή της καθοδικής πορείας των τελευταίων εβδομάδων. Καλό και αυτό. Ανωδική πορεία στην ανακοπή της καθοδικής. Γιατί δεν το λέγατε τότε αφού ισχυρίζεστε ότι το βλέπατε όταν μιλάγατε τότε για ανακοπή της καθοδικής πορείας? Και τα δύο μαζί δεν γίνεται. Το ένα από τα δύο είναι κυρίαρχο και επικρατεί του άλλου. Άλλωστε δεν το μάθατε μετά από 17 μήνες ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα το μάθαμε εμείς, μας το λέγατε. Είναι το αποτέλεσμα των δύο τουλάχιστον προηγούμενων εβδομάδων με βάση τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά του ιού, δηλαδή της επόασης, μετάδοσης και νόσησης. Αυτό δεν λέγαμε? Η εικόνα του σήμερα είναι 15 μέρες πίσω. Για ακούστε και αυτό. Ο αριθμός των τεστ που διενεργούνται σε δομές υγείας αυξήθηκε στις 44.000 τεστ αναμέρα τις τελευταίες μέρες. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τεστ που γίνονται από τις κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ, που έφτασαν τις 10.000 τεστ την ημέρα, λόγω αφενός μεν της γενικότερης ανησυχίας του πληθυσμού, αλλά και λόγω ανάγκης πιστοποίησης των ανεμβολίαστων προκειμένου να ταξιδέψουν. Ο αυξημένος αριθμός των τεστ συνέβαλε και στην καταγραφή αυτού του αυξημένου αριθμού νέων περιστατικών. Παρατηρείται παράλληλα σημαντική αύξηση του δείκτη θετικότητας των τεστ που γίνονται σε δομές υγείας, που διπλασιάστηκε σε μια εβδομάδα και σήμερα είναι στο 2,46%. Άλλο πάλι κι αυτό. Ξαναρχίσαμε όπως και πέρυσι τέτοια εποχή. Ο αυξημένος αριθμός των τεστ συνέβαλε και στην καταγραφή αυτού του αυξημένου αριθμού νέων περιστατικών. Τι θέλουν να μας πούνε? Ότι τα τεστ κάνουν τα κρούσματα? Δηλαδή χωρίς τεστ αυτά δεν θα υπήρχαν? Και γιατί μπερδεύουν γενικά τις δομές υγείας με τις κόμοι του ΕΟΔΗ? Το να βρίσκεται αυξημένο αριθμό κρούσματων στις δομές που προσέρχονται από μόνοι τους οι πολίτες, δεν γνωρίζετε, θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι αποτελεί διαφορετική πληθυσμιακή κατηγορία από τα τυχαία δείγματα που παίρνουν οι κόμοι στις πλατείες? Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι υπολογίζεται, συλλήβδιν το ποσοστό θετικότητας. Έτσι ελέγχουμε τον πληθυσμό μετά από 17 μήνες πανδημίας. Έτσι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα, έστω και αυτά που παίρνετε. Υπολογίζοντας συλλήβδιν τα στοιχεία ανεξάρτητα αν είναι από διαφορετικές κατανομές. Είναι αυτό επιδημιολογική επιτήρηση? Παρόλο που ο αριθμός των αυτοδιαγνωστικών τεστ που διενεργήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε ασυμπτωματικά άτομα μειώθηκε σημαντικά, το 51% των νέων κρουσμάτων διαγνώστηκαν μέσω αυτών των τεστ. Τώρα που παρατηρείται μια αυξητική τάση των κρουσμάτων, η συνεπής διενέργεια των self-test, των αυτοδιαγνωστικών λοιπόν αυτών εξετάσεων, μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στον έλεγχο της επιδημίας. Η θετικότητα στα αυτοδιαγνωστικά τεστ τετραπλασιάστηκε σε μια εβδομάδα από το 0,05% στο 0,22%. Είναι σαφές
ότι όσο πιο πολλά αυτοδιαγνωστικά τεστ κάνουμε, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσουμε να απομονώσουμε τα νέα κρούσματα, μειώνοντας τη διασπορά του ιού στην κοινότητα. Καλά. Άντε και δεν θυμόσαστε τι έλεγαν οι οδηγίες του ECDC για τα τεστ αυτοδιαγνωστικά. Τις έχετε διαβάσει? Δεν θυμόσασταν καν τις δύο εκπομπές που αφιερώσαμε στο Μαγιορκίν και τον Κοντοζαμάνι όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία? Σας προτρέπω να ξανακούσετε την εκπομπή. Ίσως μάθετε κάποια πράγματα. Τι λένε οι πίνακες του ECDC, να μην τους ξαναρτήσουμε, να τους ξαναρτήσουμε. Όσο αυξάνονται τα κρούσματα και προφανώς και ο επιπολασμός, τόσο αυξάνονται τα ψευδώς αρνητικά, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται τα αληθή θετικά. Το είπε η ECDC και ότου παραδόξου. Στο βραδινό δελτίο του Sky, τα επανέλαβε ο κύριος Τσάκρης. Α, έχει παραιτηθεί τώρα από την Επιτροπή, σιωπηρός. Μάλιστα. Επομένως, τι συστήνουμε στον πληθυσμό? Να δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που ήδη έχει δημιουργήσει με τις αποφάσεις της η Επιτροπή? Αλλά για ακούστε και μια ακόμη λανθασμένη αντίληψη που έχετε, γιατί εδώ έχει γίνει του κουτρούλιο ο γάμος. Δεν έχουμε ακόμα δει την αύξηση των κρουσμάτων να μεταφράζεται σε πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τα μέλη της Επιτροπής μας πιστεύουμε ότι το τέταρτο κύμα θα είναι διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα. Πιστεύουμε δηλαδή ότι δεν θα ακολουθήσει έκρηξη στις νοσηλίες όπως αυτή που ζήσαμε την Άνοιξη, ακριβώς λόγω της ασπίδας προστασίας που έχουν οι εμβολιασμένοι, οι οποίοι ακόμη και αν κολλήσουν θα νοσήσουν πολύ ελαφρά. Καταρχήν, είναι ακόμη νωρίς να δούμε τις επιπτώσεις της αύξησης των κρουσμάτων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και ακόμη περισσότερο, να προσδιορίσουμε τα χαρακτηριστικά του τέταρτου κύματος όπως πέβδεται να το αποκαλέσετε. Αν πάλι η πρόωρη εκτίμηση βασίζεται σε δεδομένα από τη Μεγάλη Βρετανία και το Ισραήλ, όπως λέτε, για ακούστε. Τα δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και το Ισραήλ, όπου η μετάλλαξη Δέλτα έχει επικρατήσει και έχει επιφέρει μεγάλη αύξηση των ημερήσεων κρουσμάτων, έχουν δείξει με βεβαιότητα ότι οι εμβολιασμένοι προστατεύονται και σπάνια νοσούν βαριά ή χρειάζονται νοσηλεία. Με συγχωρείτε, αλλά οι πίνακες με τα δεδομένα που αναφέρετε από τις νοσηλίες στις μονάδες εντατικής θεραπείας στο Ηνωμένο Βασίλειο, να τα αναρτήσουμε αυτά, με ημερομηνία 7 Ιουλίου και στο Ισραήλ, δείχνουν ανωδική τάση ανεξαρτήτως εμβολιασμένου ανεμβολίας τους, στις ΜΕΘ. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία και είναι τα στοιχεία στο Our World in Data. Αυτό δηλαδή που επικαλούμαστε πολλές φορές στην Ελλάδα. Να το επικαλούμαστε και τώρα. Και πάω στο καλύτερο, το σχολιάσαμε την Παρασκευή, είναι του Sputnik, παιδιά, του Sputnik. Είπατε για το Sputnik, βασικά να έχουμε υπόψη μας ότι το Sputnik έχει κλινικές μελέτες, φάσης 3, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα περιοδικά. Η διαδικασία διοδότησης είναι λιγάκι διαφορετική, οπότε έχει μια ξεχωριστή εικόνα το Sputnik σε σχέση με τα υπόλοιπα εμβόλια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαθέσιμα από αυτά που δεν έχουν αδειοδοτηθεί. Δηλαδή ο Γκίκας τι εννοεί λέγοντας ο Μαγιορκίνης ότι το ρωσικό εμβόλιο έχει διαφορετική εικόνα? Άλλη εικόνα των μελετών και άλλη εικόνα των ίδιων των μελετών για την έγκριση? Τι θέλει να πει λοιπόν ο ποιητής? Τα κρούσματα της Δέλτα τα βρήκαμε σε ρωσοπικό, σε ερχόμενους από τη Ρωσία. Τα βρήκαμε σε εισερχόμενους από την Ιταλία. Το 84% των κρουσμάτων είναι άνθρωποι ελληνικής καταγωγής, ελληνικής ηθαγένειας, και ένα 5-6% είναι σε Ρώσους. Ωραίο τραγούδι. Δηλαδή το 5% από τα κρούσματα, παιδιά, είναι Ρώσοι. Πούντι! Είναι 5% των κρουσμάτων Ρώσοι, αυτά λέτε.